Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Είμαι ο Χρήστος Γιαννούλης και αυτό είναι ένα ακόμα On Bet, η στοιχηματική εκπομπή του On Sports που έχει στόχο φυσικά να σας στείλει στο ταμείο. Όπως κάνει τις τελευταίες εβδομάδες με αρκετές επιτυχημένες προβλέψεις. Σε κάποιες βέβαια τύχη γυρνάει και την πλάτη, αλλά δεν απογοητευόμαστε. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να βρίσκουμε πάντα τα πιο δυνατά σημεία και να μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες να πάμε στο ταμείο με εύστοχες προβλέψεις. Έχουμε λοιπόν μια εβδομάδα όπου υπάρχουν αρκετά παιχνίδια κυπέλου και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ειδικά στην Ιταλία. Υπάρχουν και παιχνίδια πρωταθλήματος σε κάποιες άλλες χώρες και φυσικά Ευρωλίγκα, που πάντα τις καθημερινές υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά αυτή την εβδομάδα με διπλή αγωνιστική. Θα έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα Τρίτη και την Παρασκευή. Πάμε όμως να δούμε ποιες είναι οι βασικές προτάσεις που έχουμε επιλέξει από το κουπόνι που ξεκίνησε να τρέχει σήμερα Τρίτη. Έχουμε λοιπόν παιχνίδι για τη EuroLeague, ντεμπούτο για τον Γιώργο Μπαρτζόκα στην επιστροφή του στον πάγκο του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός Άλμπα Βερολίνου, 8,5 πόντι πλεονέκτημα στη γερμανική ομάδα. Η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός με καλή ψυχολογία από την νίκη στη Βαλένθια, με καινούριο προπονητή και με αρκετό κόσμο ενδεχομένως στο γήπεδό του, θα καταφέρει να κερδίσει τους Γερμανούς και να καλύψει και το handicap. Οπότε πάμε στον άσο του 1,85. Τετάρτη απόγευμα 5 και 4 στο Ολυμπιακό στάδιο, Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα, η ρεβάνς του 1-0. Υπέρ των Ιωαννίνων στο πρώτο παιχνίδι στους Ζωσιμάδες. Πολύ δύσκολο έργο για τον Παναθηναϊκό του Γιώργου Δόνη. Θέλει καθαρή νίκη χωρίς να δεχτεί γκολ με πάνω από ένα τέρμα διαφορά για να πάρει την πρόκριση. Η λογική λέει ότι το μάτς αυτό θα έχει γκολ γιατί ο Παναθηναϊκός θα επιτεθεί. Θέλει τουλάχιστον δύο τέρματα απέναντι στους Γιαννιώτες, οι οποίοι όμως είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το αποδείξανε και στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε εμείς επιλέγουμε το over 2,5 γκολ σε απόδοση 1,93 και συνεχίζουμε με το Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Παιχνίδι και αυτό για τους 16 του κυπέλλου Ελλάδας. Πρώτο μάτς όμως, αφού είχε αναβληθεί την περασμένη εβδομάδα η αναμέτρηση. Η ΑΕΚ έδειξε στην Τούμπα πολύ καλά στοιχεία, ιτήθηκε από ένα πέναλτι το οποίο αμφισβητεί η ίδια έντονα. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι και αυτό σε καλή κατάσταση, αλλά νομίζουμε ότι θα ρίξει παραπάνω βάρος στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ θέλει να διακριθεί και μέσω του κυπέλου. Έχει προβάδισμα, είναι καλύτερη ομάδα. Κέρδισε και στο μάτς πρωταθλήματος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μπορεί να το επαναλάβει και στο παιχνίδι που θα γίνει για το κύπελο. Οπότε πάμε στο διπλό του 1,87. Και Πάρμα Ρώμα αναμέτρησε επίσης για το ιταλικό κύπελο. Η Πάρμα έκανε μια σημαντική νίκη το βράδυ της Δευτέρας για το πρωτάθλημα απέναντι στην Λέτσε. Όμως στο κύπελο τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά για τις περισσότερες ομάδες στην Ιταλία. Είναι ένας θεσμός που πάντα κρύβει εκπλήξεις όπως στις περισσότερες χώρες. Είναι ομάδες που σκοράρουν και οι δύο, και η Πάρμα και η Ρώμα. Οπότε πάμε στο goal-goal του 1,60. Αυτή λοιπόν είναι η τετράδα με τα πιο δυνατά σημεία. Τα πιο σίγουρα θεωρητικά πάντα μιλάμε, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο όπως και στη ζωή άλλωστε. Οπότε πάμε να δούμε τώρα και ποια είναι και τα fan bets, τα ειδικά στοιχήματα που διαλέγουμε πάντα από το κουπόνι, έτσι ώστε να δίνουμε πολύ μεγάλες αποδόσεις και να έχουμε και ένα διαφορετικό και πιο διασκεδαστικό έτσι βλέμμα στα παιχνίδια που παρακολουθούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με παιχνίδι από την Αγγλία, Manchester United Wolves. Εδώ θέλουμε να προηγηθεί η Wolves με τον Traoré να σκοράρει πρώτος, αλλά να ισοφαρίσει η United και το τελικό αποτέλεσμα να είναι το 1-1. Αυτός ο συνδυασμός φέρνει απόδοση 37. Στο Ίντερ Κάλιαρι επίσης παιχνίδι για το ιταλικό κύπελο. Φαβορεί η Ίντερ, δεν το συζητάμε. Πιστεύουμε όμως να βρει ένα γκολ η Κάλιαρι και γιατί όχι να μην το καταφέρει ο Ράτζα Ναγκολάν, ο πολύπυρος μέσος της ομάδας της Σαρδινίας. Κάτι που θα μας φέρει απόδοση στο 6,35. Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ υποδέχεται την Μπάγερν το βράδυ της Τετάρτης στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένα παιχνίδι που σίγουρα οι πράσινοι θέλουν να κερδίσουν μετά την τελευταία του ήττα στην EuroLeague. Θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το έδειξε και στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος που πέτυχε 25 πόντους και ήταν MVP της 15ης αγωνιστικής της Eco Basket League. Οπότε θέλουμε να επαναλάβει μια αντίστοιχη εμφάνιση και να είναι πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού που θα μας φέρει απόδοση 10. Και τέλος το Πάρμα Ρώμα, όπως είπαμε πριν, έχουμε ένα αρκετό έτσι, φάσμα επιλογών για ακριβές σκορ μέσα στο goal-goal που δώσαμε και στις βασικές μας προτάσεις. Ένα ακριβές σκορ 2-1, 2-2 ή 1-3 θα αποφέρει απόδοση 5, όποιο και αν είναι από αυτά τα τρία το τελικό αποτέλεσμα μας κάνει και επιβεβαιώνει το fan bet. Και πάμε να δούμε και ποια είναι η επιλογή μας για την βόμβα του κουπονιού. Το παιχνίδι που πιστεύουμε εμείς ότι θα γίνει η έκπληξη που θα κερδίσει η θεωρητικά αδύναμη ομάδα, το outsider. Έχουμε λοιπόν παιχνίδι από τη Γαλλία, Μονακό Paris Saint-Germain, παιχνίδι που είχε αρκετές αναβολές και θα γίνει τελικά μέσα στην εβδομάδα. Την Κυριακή έγινε το Paris Saint-Germain Μονακό του πρώτου γύρου το παιχνίδι. 3-3, ένα μεγάλο match με τις δύο ομάδες να παλεύουν μέχρι το τέλος ποιος θα σκοράρει για να πάρει τη νίκη και να ισοφαρίζουν η μία την άλλη διαρκώς. Η Μονακό έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους πρωτευουσιάνους, την πολύ δυνατή ομάδα της Παρί με τα μεγάλα αστέρια, τον Καβάνι, τον Μπαπέ, τον Νεϊμάρ και όλους αυτούς. Γιατί να μην καταφέρει στον Πριγκιπάτο στην έδρα της να κάνει και μια νίκη μίνι έκπληξη και να επιβεβαιώσει τον Άσο σε απόδοση 5. Αυτή ήταν η επιλογή για τη βόμβα. Γενικότερα αυτές ήταν οι επιλογές του OnBet, τα δυνατά σημεία που έχουμε διαλέξει για εσάς. Ευελπιστούμε φυσικά όσοι θα ακολουθήσετε να πάτε στο ταμείο και θα είμαστε εδώ την Παρασκευή με ακόμα περισσότερες προβλέψεις. Γεια σας.